Είστε μια μάνα που στέλνει τα παιδιά της στο κολέγιο Αθηνών. Έχετε 20 χρόνια εργασίας στον αέρα. Μας ρωτήσατε, εμάς 2 εκατομμύρια Έλληνες, αν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μας ρωτήσατε αν θέλετε να είστε στην τηλεόραση και να σας ακούμε. Είναι ψυχοφθόρο να σας ακούμε. Σας βαρεθήκαμε να σας ακούμε. Σας βαρεθήκαμε. Βαρεθήκαμε εσάς και όποιον, την κυρία Τρέμη, τον κύριο Πρετεντέρη. Μπορείτε να αλλάξετε χώρα και να μείνουμε εμείς. Την Κυριακή ψηφίζουμε όχι. Καλό τις Ελληνίδες μάρνες. Μανάδες, απεγνωσμένα όχι. Όχι. Και ο κύριος Τσίπρα έκανε λάθος που το έκανε το δημοψήφισμα. Δεν ήξερε ότι η Ελλάδα είναι μισή διαπλοκή, μισό σύστημα και μισή φτώχεια και δυστυχία. Δεν ήταν μέσα στο σύστημα να το καταλάβει. Και αν θα βγει το ναι, θα είναι το μισό της διαπλοκής και του συστήματος και των πλούσιων Ελλήνων με τα μαύρα και το μισό της φτώχειας, της αξιοπρέπειας και της ηθικής. Εγώ λοιπόν στα παιδιά μου μετά από λίγα χρόνια θα τους πω, είπα όχι στο Σόιμπλε, όχι στη Μέρκελ, όχι στον κύριο Μητσοτάκη, όχι στην κυρία Βούλτεψη, όχι στον Γεωργιάδη, όχι σε εσάς, όχι στην κυρία Μανολίδου, όχι στην Τρέμη. Εμένα τα παιδιά μου δεν είναι ενός κατώτερου Θεού. Ούτε τα παιδιά όλων των μανάδων. Θέλουν σχολεία. Θέλουν δασκάλους. Εμένα τα παιδιά μου πάνε σε δημόσιο σχολείο. Θέλουμε δασκάλους με αξιοπρεπείς μισθούς. Και το ναι θα κλείσει σχολεία. Θα διώξει δασκάλους. Εσάς μπορεί να μην σας νοιάζει, εμάς όμως από τις Ελληνίδες μανάδες μας νοιάζει. Και η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Και είμαι περήφανη για το όχι. Το όχι δεν με βγάζει από την Ευρώπη, ούτε από το ευρώ. Αυτή η προπαγάνδα να τελειώσει. Και δεν φοβάμαι καθόλου για τα παιδιά μου. Γιατί η Ελλάδα θα έχει ειρήνη και μια ζωή θα έχει ειρήνη. Τον πόλεμο εσείς τον κάνετε. Όλοι εσείς του συστήματος. Έχουμε πόλεμο από εσάς. Από το σύστημα, ναι, έχουμε πόλεμο. Όλοι 50 ευρώ από το μηχάνημα, πλούσιοι ή φτωχοί. Πλούσιοι και φτωχοί, 50 ευρώ από το μηχάνημα. Και την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη εβδομάδα. Όλοι 50 ευρώ. Θα έχουμε να ζήσουμε τα παιδιά μας, αλλά θα έχουμε και την αξιοπρέπεια. Ούτε πολέμους θα έχουμε, ούτε δραχμή θα έχουμε. Λοιπόν, εσείς μιλάτε 3 ώρες, αφήστε με και εμένα να μιλήσω όσο θέλω. Δεν μπορείτε να κάνετε κι αλλιώς πια. Είμαι περήφανη για την κυβέρνηση που έχω. Ναι. Είμαι γιατί δεν είναι κλέφτες, ούτε ψεύτες. Και θα τους δώσω μια ευκαιρία και θα τους δώσω άλλη μια ευκαιρία, γιατί μου δώσανε το λόγο. Δεν φοβηθήκανε, όπως το 2009. Μου δώσανε την ευκαιρία να ψηφίσω. Δεν φοβηθήκανε να μου δώσουν την ευκαιρία, όπως όλοι οι άλλοι. Το χρέος, όπως είπε το Δουνουτού, αλλά δεν το είπατε, θα έχει ελάχιστη 30%. Υπάρχουν όλες προοπτικές για μια καλή συμφωνία, Δευτέρα, Τρίτη. Εγώ σε αυτούς τους αθώους ανθρώπους της κυβέρνησης θα τους δώσω...